Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Κασάρας, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα Δωδεκάνησα. Το λέω διότι πρόσφατα είχαμε και την επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού βεβαίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως, όπως έχω ξαναπεί εγώ, Πολάκης και ο κύριος Κασάρας, όπως το γνωρίζει, όλοι το γνωρίζουν ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα είναι υποψήφιος στα Δωδεκάνησα, δηλαδή θα είναι στο ψηφοδελτίο. Περιμένουμε τυπικά τις δύο γυναίκες. Σας το λέω εγώ. Ακούστε τώρα. Περιμένουμε την περιμένουμε, απόφαση του. Περιμένουμε τις δύο γυναίκες που θα στελεχώσουν. Τη μία την γνωρίζουμε, μία γυναίκα και τον πρόεδρο. Λοιπόν, να είστε σίγουροι. Θα έχετε καλή βοήθεια. Νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει το ΣΥΡΙΖΑ στα Δωδεκάνησα. Είναι κατανοητό. Πιστεύω ότι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα είναι όλα γνωστά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέματάκι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την περίφημη, αν θέλετε, αναφορά που έγινε από το State Department. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεθνή πολιτική, με την παρουσία της χώρας, αλλά νομίζω είναι το ίδιο σημαντικά, γιατί μιλάμε πάντα και για μια διαδικασία που αφορά την ουσία της πολιτεύματος, που είναι η δημοκρατία. Ναι, πράγματι, σωστά το βάζετε το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά είδαμε την έκθεση του State Department για την Ελλάδα του 2022 και είναι καταπέλτης. Και για τα θέματα των υποκλοπών και για τα θέματα της βίας κατά παντός, ντόπιου ή ξένου. Και ξέρετε, πέρα από τη σημασία που έχει σε αυτό που είπαμε, ζητήματα δημοκρατίας, είναι και θέματα οικονομίας. Γιατί επηρεάζουν τις κοινωνίες των άλλων κρατών. Και όταν οι κοινωνίες στρέφονται εναντίον σου, δύσκολα μπορείς να πείθεις και τις κυβερνήσεις τους. Έχουμε λοιπόν από τη μία σε αυτή την τετραετή διακυβέρνηση, την τελευταία του επιτελικού κράτους, αύξηση του δημοσίου χρέους, αύξηση του ιδιωτικού χρέους, πτώση του επίπεδου αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό. Θέλουμε πολλά για να μας οδηγήσουν πάλι κάποιοι καλοί φίλοι σε νέα μνημόνια. Επιτέλους λοιπόν 21 του Μάη τέλος. Άστε. Κύριε Κασάρα, ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Άλλωστε, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας πριν το επίσημο καμπανάκι των εκλογών. Και από ό,τι διαπιστώνω, θα έχουμε και μία περιπέτεια. Θα πάμε στην πρώτη Κυριακή. Μακάρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση, δεν το βλέπω. Έχουμε χρόνο θα έχουμε μία δεύτερη Κυριακή. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Μάλιστα καλά. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε χθες ευνηδιαστικά. Έπεσε, λέω, σαν κεραυνό στην εθρία αυτή η απόφαση της κυβέρνησης με τροπολογία η ΕΤΑΔ να κάνει διαχείριση των παραγγελιών. Και γιατί είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρχε, αν θέλετε, εδώ και αρκετό καιρό μια ανησυχία από τους ομπρελάδες. Κατέβηκαν να ρωτήσουν και εκεί βρέθηκαν όλοι προεκπλήξεων. Κλήθηκε να παραστεί ιδιότητα στη Ρόδο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάνος Κόσαλας. Εφηνιδιασμένοι είναι όλοι οι βουλευτές. Πήρε μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνη. Και πάμε να δούμε τι λέει για το ζήτημα αυτό ο αντιδήμαρχος της Ρόδου, αν πληρωτήσει δημάρχου, ο κύριος Στράτος Καρίκης. Χθες συζητήθηκε εκτάχως στο Δημοτικό Συμβούλιο η κίνηση που έκανε η ΕΤΑΔ να εντάξει στο νομοσχέδιο για τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά της ελαμφρύσης το άρθρο 71, το οποίο ουσιαστικά περνούσε ένα μεγάλο μέρος των παραλιών της Ρόδου σε κεντρική διαχείριση της ΕΤΑΔ και σε διαδικασία ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η κίνηση είχε πονηρά κίνητρα και ουσιαστικά αφαιρεί από τον Δήμο, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης, ο ροδιακός λαός είναι ο ιδιοκτήτης των παραλίων, τη διαχείριση. Και βέβαια δεν παίρνεις μόνο τη διαχείριση, ουσιαστικά κάνεις μια διαδικασία κεντρικά, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα θα έρθουν να εκμεταλλευτούν τις παραλίες της Ρόδου. Όμως εδώ και ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμαρχος και όλοι εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση και η κατάσταση αυτή λέει ότι μια μεγάλη ομάδα ροδιτών
φτωχών ανθρώπων, βιοπαλαιστών, βρίσκονται σε αυτές τις παραλίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκονται σε αυτές τις παραλίες και έχουν χτίσει μαζί με όλους τους επιχειρηματίες και όλο τον ροδιακό λαό τον τουρισμό. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Δήμος Ρόδου να επιτρέψει να περάσουν όλες αυτές οι παραλίες σε διαχείριση ανθρώπων ξένων με το ροδιακό τουρισμό. Είναι ξεκάθαρο. Έρχονται οι αρμοδιότητες στους Δήμους και οι Δήμοι πρέπει να έχουν και τους πόρους που αντιστοιχούν σε αυτές τις διαδικασίες. Και είναι εντελώς παλαβό και πονηρό να θέλει η ΕΤΑΔ να πάρει ουσιαστικά την διαχείριση και τα χρήματα από το Δήμο Ρόδου. Είναι σαφή τα κίνητρα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Είχαμε χαρά να είναι και κοντά μας και ο βουλευτής ο Μάνος ο Κόνσολας, που και αυτός έδωσε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι σήμερα αυτό θα αλλάξει. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε επικοινωνία από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους υπουργούς εμπλεκόμενους και το έκανε σαφέστατο αυτό. Άρα εμείς κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, κοντά στην επιθυμία του ροδιακού λαού που είναι οι Ροδίτες να μείνουν στις παραλίες. Και αυτό άλλωστε είναι και το γενικότερο κλίμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε αποφασίσει και από σήμερα το κάνουμε πράξη να μην προχωρήσει ο συγκεκριμένος νόμος ακόμα και αν ισχύει, γιατί οι νόμοι ισχύουν. Και δεν ξέρω αν θα ανακληθεί, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αυτοί οι πληστηριασμοί κεντρικά και ουσιαστικά ο Δήμος Ρόδου απλά να παρακολουθεί. Άλλωστε είναι γνωστό ότι αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι θέλουν τη διαχείριση, έργα όμως δεν κάνουν. Η Ρόδος αυτή τη στιγμή ο Δήμος ήδη έχει βγάλει και έχει καθαρίσει το σύνολο των παραλίων με έξοδα του Δήμου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιο είναι το παράλογο, το εξωφρενικό. Εμείς να καθαρίζουμε και να πληρώνουμε την καθαριότητα και τα μισθώματα να πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Ήταν μια άτυχη, μια άκερη κίνηση αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα που πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο. Αυτό το οποίο συζητήθηκε χθες είναι ότι εάν δεν μπορεί ουσιαστικά να αποσυρθεί η τροπολογία, που φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο γιατί είναι νόμος του κράτους, είναι η ΕΤΑΔ, παρακαλώ, λέει, να κάνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Ρόδου και στη συνέχεια ο Δήμος της Ρόδου να βγάλει στη διαδικασία του πληστηριασμού αυτές τις θέσεις, ειδικά δηλαδή στην πόλη για την κοινοπραξία. Και όλα αυτά έτσι ευθυδιαστικά πριν από τις εκλογές. Είναι ένα θέμα. Τώρα, μαθαίνω ότι έχουμε εξελίξει ότι για να κάνει το αυτοπλοϊκό, με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνει στο Βόρειο Συγκρότημα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως πριν, θα ήθελα παρακαλώ να πάμε να ακούσουμε μία παρέμβαση για το θέμα από τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του, έτσι, και αφορά το θέμα στο Βόρειο Συγκρότημα. Η ηρεμία θα επέλθει όταν θα δρομολογηθεί το πλοίο, έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από ώρα σε ώρα, αν δεν έγινε χθες το βράδυ γιατί δεν έχω προλάβει να το παρακολουθήσω, σήμερα με έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο ότι θα βγει η προκήρυξη και άρα πηγαίνουμε κατευθείαν μετά στην ανάθεση. Ναι. Η εταιρεία που προτίθεται να πάρει τη γραμμή είναι ήδη στη δεξαμενή. Και πάλι έχουμε τη διαβεβαίωσή τους ότι ακόμα και αν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα ξεκινήσει ελεύθερα δρομολόγια. Που σημαίνει ότι είναι θέμα λίγων ημερών ακόμα, να κάνει λίγο υπομονή ο κόσμος. Εδώ που έφτασε έχει κάνει τεράστια υπομονή. Κοντεύουμε 4 μήνες χωρίς κάλυψη. Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί μου έρχονται και μηνύματα από τις εχθειοκαλλιέργειες του Αγαθονησίου. Έχουν τεράστιο θέμα. Ακριβώς. Έτσι, μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι. Ναι, να ξέρετε ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει συνομιλία ακόμα και με αυτούς τους ανθρώπους για να λύσει το ειδικό πρόβλημα που έχουν εκείνοι, και έχουν δίκιο. Επίσης, να σας πω ότι η άλλη γραμμή του Ζέφυρος, που και αυτό κηρύχθηκε έκτοτο, ναι, και αν θέλετε την άποψή μου έπρεπε να έχει συμβεί από τον πρώτο μήνα, δεν μπορεί να σε αφήνει 26 Αυγούστου και να τον ανέχεσαι 6 μήνες, έτσι. Βεβαίως έλεγε για ανταλλακτικά και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε και λίγο άνθρωποι, να δείχνουμε και κάποια ανοχή, αλλά νομίζω ότι αυτοί το παρακάνανε. Λοιπόν, στη γραμμή αυτή συζητιέται να σπάσει σε δύο και να μπουν 2 πλοία πάλι της περιοχής μας, έτσι, για να λήξει και αυτή η κουβέντα περί
υποστήριξης στην δωδεκανησιακή ακτοπλοεία, ναι, γιατί όλα είναι στη δωδεκανησιακή ακτοπλοεία, εκτός βέβαια από το ΣΑΟΣ, το οποίο κηρύχθηκε έκτοτο η εταιρεία, έτσι, ναι, το πλοίο Ζέφυρος. Όπως το Ζέφυρος, ναι, η ΣΑΟΣ είναι, ναι, δικών της συμφερόντων. Ακριβώς. Λοιπόν, και μπορώ να το πω και αυτό, ότι θα μπει καινούργιο πλοίο σε αυτή τη μικρή γραμμή τις επόμενες μέρες. Θα το μάθετε. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Από ό,τι φαίνεται έχουμε εξελίξει για να κάνει το αυτοπλοϊκό στο Βόρειο Συγκρότημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, είχε ασχοληθεί με το θέμα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, ο τέος δήμαρχος της Ρόδου, γνωρίζει ακριβώς το ζήτημα. Να τον έχουμε. Καλησπέρα κύριε Δημαρχέ, κύριε Χατζηδιάκο. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω έτοιμος. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις. Θα το πω, δεν συνηθίζω, αγαπητέ κύριε Χατζιωάννου, είδατε τώρα κρατώ τον τύπο από μακριά. Δεν συνηθίζω, δεν σας ακούω να παρεμβαίνω, αλλά ειδικά όταν στη συζήτηση είναι φίλοι, είδα προηγούμενα τον πρώην σύντροφό μου, τον κύριο Κασάρα, αλλά οι εξελίξεις είναι αυτό που σας είπε τώρα ο Δήμαρχος των Λειψών. Βγήκε η προκήρυξη στον αέρα, έτσι όπως συνηθίζεται, για την γραμμή Κάλυμνος, Λέρος, Λειψή, Πάτων, Σαρκία, Ραθονήσι, Πυθαγόριο, Σάμου κτλ. Μια κουβέντα θα πω έτσι. Έπεσαν οι μάσκες πολλαπλώς. Πολλαπλώς έπεσαν οι μάσκες. Πρώτα θα πω για η μάσκα του κυρίου Πλακιωτάκη και μετά για όποιες άλλες. Βλέπω την προκήρυξη να μιλάει για κατηγορία πλοίου 3 με μίσθωμα 30.200, με κάποιες προσεγγίσεις που είναι αδύνατο να γίνουν, και το πλοίο αυτό είναι οι προδιαγραφές, ολικό μήκος 70. Το Κάλυμνος έχει 61 ακόμα κάτι, δηλαδή υπολείπεται 62. Υπολείπεται 8 μέτρα. Το Κάλυμνος, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι ενημερώθηκα, πρέπει να έπαιρνε σε κάθε δρομολόγιο 8.500 τότε ως επιδότηση. Τώρα ξαφνικά έγιναν 30.200. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή το παρακολουθώ αρκετά αυτές τις τελευταίες μέρες, μίλησα με έμπειρους καπετάνιους, μπορώ να πω τον πιο έμπειρο καπετάνιο της Καλύμνου, της ΓΕΟ, συνταξιούχο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι πάνω από τέσσερα μποφόρ, το πλοίο με τις διαστάσεις αυτές δεν θα μπορεί να προσεγγίζει το Αγαθονήσι, από δε τους κανονισμούς το Φαρμακονήσι δεν μπορεί να το προσεγγίσει πλοίο γάμα κατηγορίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προκήρυξη αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, πέραν του ότι όσα έπαιρνε το Κάλυμνος, τον ίσως Κάλυμνος, τα δρομολόγια ενός μήνα περίπου, 4.832, θα τα παίρνει ένα δρομολόγιο τώρα το καινούργιο πλοίο. Να λοιπόν πώς πέφτουν οι μάσκες. Το δεύτερο είναι ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 28 Απριλίου του 2023. Εγώ λοιπόν σήμερα μίλησα με χτινοτρόφους στους Αρκιούς, με τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, με τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, και ξέρω ότι, και το ξέρουμε όλοι, το είπα στην εκπομπή μας πριν, μαζί που κάναμε πριν μια εβδομάδα ακριβώς, την προηγούμενη Πέμπτη, Τετάρτη, ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν λέω μόνο με τη μετακίνηση των επιβατών. Ένα χρόνο είναι πάνω στις πέτρες και στην Αλμύρα οι χτινοτρόφοι, και στους Αρκιούς και στο Αγαθονήσι και στην Αστυπάλαια. Εάν δεν διαθέσουν τα σφάγια αυτή τη βδομάδα, δηλαδή από το Σάββατο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, για να προγραμματιστεί η σφαγή στο σφαγείο της Λέρου, ή αν δεν περάσει το ψυγείο από την Αστυπαλιά να φορτώσει μέχρι την Κυριακή Δευτέρα για να πάει στο εμπόριο, ο κόπος μιας χρονιάς πάει χαμένος. Είπατε κι εσείς, το άκουσα προηγούμενα, για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Αγαθονήσι. Ο Δήμαρχος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ένας από τους πιο έμπειρους παλιούς αυτοδιοικητικούς, συνετός,
βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αντιμετώπισε το προσφυγικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέρασαν από τα Βαθονήσι χιλιάδες πρόσφυγες. Δεν λύγησε αυτός ο άνθρωπος και έχει λυγίσει τώρα με το θέμα του αυτοπλοϊκού. Λοιπόν, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τις 28 Απριλίου φαίνεται μπερδέψανε ότι το Πάσχα είναι στις 16. Μπερδέψανε τον Μάρτιο με τον Απρίλιο. Τι θα γίνει μέχρι τότε? Έχουν μία και μοναδική δυνατότητα. Να δρομολογήσουν τον ίσως Κάλυμνος να εξυπηρετήσει χθες τους κτηνοτρόφους, χθες τους κατοίκους των νησιών και να ξαναδούν την προκήρυξη. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει 30.200 το ελληνικό δημόσιο σε μια γραμμή που πλήρωνε πέρσι 8.500. Αυτό πάει να πει κλοπή του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, είπα κάτι, το δεύτερο, αν μου επιτρέπεις για ένα λεπτό, αγαπητέ. Ναι, βεβαίως. Δεν ήθελα να σχολιάσω, αν ήταν παρόν ο Γιώργος ο Κασάρας, με παρησία θα έλεγα ένα πράγμα. Σήμερα τον άκουσα να λέει δρομολόγηση άμεσα του πλοίου. Στην προηγούμενη δήλωση που άκουγα, που είπε ότι παρεξηγήθηκε, μίλησε για νεότεκτο, για χτίσιμο νέου πλοίου, η ναυπήγηση ενός νέου πράσινου πλοίου με τα σύγχρονα πλοία, με τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εγώ θα θυμίσω στο φίλο μου τον Γιώργο ότι έκανε και γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής. Θα μου πείτε, τώρα βγήκε στο ΕΤΠΑ, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 21-27, η δυνατότητα χρηματοδότησης κάποιου πλοίου. Το πλοίο το καινούριο, κανένας δεν θα λέει όχι βέβαια, αλλά από την εμπειρία μας θέλει από 3 έως 5 χρόνια. Εγώ να πω 3 χρόνια. Υποστήριξε ότι δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά, ότι η δήλωση είχε να κάνει με το μέλλον και ότι θεωρούσε ότι... Ναι, για το μέλλον όλοι έχετε δίκιο. Για το μέλλον όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον. Αλλά λέω και πάλι, είπε ότι παρεξηγήθηκε η δήλωσή του. Σήμερα άκουσα με χαρά να λέει δρομολόγηση άμεσα του πλοίου. Αυτό λέξει το... Σημείωσα την ώρα που το έλεγες εσάς και αυτό θα νομίζω ότι είναι ο στόχος πλέον όλων. Και μακριά από τις δηλώσεις για λαϊκισμού με εν όψη της προεκλογικής περίοδου, το Πάσχα είναι στις 16 του μήνα. Τα σφαχτά πρέπει να μεταφερθούν πριν την Μεγαλοβδομάδα, οι κάτοικοι έτσι πρέπει να πάνε στα νησιά τους πριν την Μεγαλοβδομάδα, δεν έχουν λοιπόν ίχνος λαϊκισμού ή όποια, ας το πούμε, όχι, δήλωση, είναι κατανοητό, κινητοποίηση, είναι πολύ αντίδραση των δημάρχων λοιπόν, ή των υποψηφίων βουλευτών ή των υποψηφίων δημάρχων, θα έλεγα. Θυμάστε ότι στην μεταξύ μας συζήτηση είχαμε πει, και εσείς το είπατε πρώτος και το υιοθέτησα και εγώ, ανεξάρτητα ποιος θα είναι δήμαρχος στην Κάλυμνο μετά τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές, το νήσος Κάλυμνος είναι ένα εργαλείο για όλους τους δημάρχους και για το Αγατονήσι και για τη Λέρο και για τον Λιψό. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δουν. Ας ξανασηκώσουν τα μανίκια οι δήμαρχοι μπροστά, γιατί νομίζω ότι δεν καλύπτει η προκήρυξη του διαγωνισμού. Σας είπα και για λόγους ασφαλείας. Άμα δεν μπορεί να δέσει το Αγατονήσι, είπε, έχει κάνει μια ανάρτηση. Και επειδή την έχει κάνει δημόσια, ένας ήταν ο καπετάνιος του Κεντέρη, ο Τσουκαλάς. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση ότι με μεγαλύτερο από 4-5 μποφόρ το Αγαθονήσι δεν θα μπορεί να προσεγγίσει κατανοητό, μεγαλύτερο πλοίο. Να μην θρυνήσουμε τέπτη στη θάλασσα. Όμοι γέννητο, λέω εγώ, και κλείνω εδώ. Και μια δήλωση, ωραία, αν μου επιτρέπεις, επειδή μπήκε άλλο θέμα για την μαραθώνια και θυελώδη χθες συνεδρίαση, δεν ξέρω αν... άκουσε τον συνάδελφο τον κύριο Καρίκη ή αν ήταν δήλωση δική σου ότι ευνηδιασμένοι οι βουλευτές για το ότι φύγαν οι παραλίες από το ελληνικό δημόσιο με την ψήφο των βουλευτών πέρασε αυτό το νομοσχέδιο στις 23. Το άκουσα από εκτός βουλευτές, δεν μετέφερα εκείνο από την Χρυσοχοίδη, άκουσα δεν ήξερα, δεν διάβασα. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν να λέμε ότι είμαστε ευνηδιασμένοι. Ή τέλος πάντων είπαν ναι χωρίς να δουν το επίμαχο, συζηρεπίμαχο άρθρο. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο στην Βουλή να δηλώνεις δεν πρόλαβα να το διαβάσω ή δεν το διάβασα ή δεν το είδα τέρι μου. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Να είστε τώρα, καλά, σας ευχαριστώ τώρα θερμά. Τώρα προέχει το βόρειο συγκρότημα, το θέμα των παραλίων. Θερμά.
ας το αναλάβει ο κύριος Καμπουράκης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, κύριε Χατζηδιάκο, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και με συγχωρείτε που έκανα αυτή την παρέμβαση, αλλά είδα τώρα στον υπολογιστή, ανοίγοντας την προκήρυξη του διαγωνισμού για 28 Απριλίου, και είχα ετοιμάσει ένα δελτίο τύπου για τους αρχιούς Αγαθονήσι και για αύριο, και ευνηδιάστηκα και εγώ, αλλά άνθρακος ο θησαυρός. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, τον τέλος δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο. Είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, και θα δούμε την εξέλιξή του, γιατί βλέπω να έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία για τα νησιά. Ελπίζω να έχουμε και κάτι θετικό, όπως ελπίζω να έχουμε και μία λύση στο ζήτημα το οποίο προέκυψε με τον εφηδιασμό της ΕΤΑΔ. Διότι νομίζω ότι το σημαντικότερο ρόλο για τοπική αυτοδιοίκηση είναι να πάρει αρμοδιότητες. Το κεντρικό κράτος οφείλει να δώσει αρμοδιότητες και πόρους και όχι να αφαιρεί και να δίνει τη διαχείριση ενός τόπου σε χέρια, έτσι. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πραγματικά προκαλούν όλους. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.